Από Δευτέρα και βλέπουμε για την αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό μεταφοράς αστικών λιμάτων, έξω ακριβώς από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Ο αγωγός μήκους 8 χιλιόμετρων δεν έχει αδειάσει ακόμη από τον όγκο των 6.000 κυβικών μέτρων επεξεργασμένου λίματος και τόσο στο σημείο της βλάβης, όσο και στον αγωγό που εκβάλλει στον Ξηριά, η κατάσταση σήμερα ήταν παρόμοια με χθες. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι το τεχνικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΜΒ απέρριψε την επιλογή της άντλησης των λιμάτων και κατέληξε στο να περιμένει να αδειάσει πρώτο ο αγωγός και στη συνέχεια να επισκευαστεί η ζημιά. Το τεχνικό συμβούλιο που είδε το θέμα χθες το πρωί μετά την αποκάλυψη της βλάβης εκτίμησε ότι δεν χρειάζεται να λειτουργήσουν οι αντλίες για να υποβαθύνουν τον αγωγό. Δεν υπήρχε τέτοια αναγκαιότητα και περιμένουμε να εκτονωθεί από τον ίδιο τον αγωγό και από την πίεση που υπάρχει η βλάβη. Δεν μπορούμε να κάνουμε πάντως ασφαλείς προβλέψεις για το πότε και το πώς. Η εκτίμηση με βάση την παροχή που υπάρχει από την περιοχή Φαρίντα μέχρι τη βιολογικό καθαρισμό, ότι είναι περίπου 6.000 κυβικά. Η εκτίμηση είναι ότι μέσα σε 2-24 ώρες θα εκτονωθεί η κατάσταση και ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο να αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε. Αλλιώς από τη Δευτέρα το πρωί. Ο αγωγός που έχει υποστεί βλάβη χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί ανάλογες φθορές. Πρόκειται καταρχήν για νερά καθαρά του βιολογικού καθαρισμού, αυτά που διοχετεύονται στη θάλασσα μετά τον τριτοβάθμιο καθαρισμό, μετά την τριτοβάθμια επεξεργασία. Λοιπόν, παρατηρήθηκε λοιπόν μια βλάβη, η οποία είναι η τέταρτη που συμβαίνει σε αυτόν τον αγωγό εδώ και μια δεκαετία.